είναι για μένα ό,τι καλύτερο υπάρχει στη θεατρική σκηνή, γιατί συνδυάζει την υποκριτική με τη μουσική, με τα σκηνικά. Είναι ένα πλήρες θέαμα που θα πρέπει όλοι κάποια στιγμή να βλέπουμε, ειδικά ξέροντας τι δουλειές κάνει ο Νίκος και η Άννα. Καταρχάς, θα σε ρωτήσω. Είναι στην καλύτερη φάση, ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να μάθει. Νομίζω δεν έφυγε ποτέ από αυτή τη φάση, Άννα. Πάντα ήταν. Ήταν στους καλλιτέχνες, δηλαδή πάντα έκανε. Είναι μια διαχρονική star. Και όχι μόνο στάρ, είναι και λέει αντιστάρ η Άννα. Είναι πολύ απλός άνθρωπος και αληθινός άνθρωπος. Και αληθινή καλλιτέχνη. Δηλαδή αγαπάει αυτό που κάνει και πιστεύω θα το κάνει όσα χρόνια της επιτρέπει η αντοχή της να το κάνει. Και έχει πολλά χρόνια ακόμα, Άννα, και έχει πάρα πολλά να δώσει, Άννα. Πριν από λίγο καιρό είδα τη μεγάλη σου κόρη να τραγουδάει και πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Μικρή ήταν. Α, η μικρή κόρη ήταν αυτή. Ναι. Μιλάμε, εντυπωσιάστηκα. Έχει τέλεια φωνή. Την είδα σε ένα βιντεάκι. Είναι πολύ καλή. Δυστυχώς δεν ισχύει με εμένα. Έχει πολύ καλή φωνή το κορίτσι. Θα τη βούλευα ότι αν το κάνει αυτό, το κάνει με αγάπη. Δεν θα βάλει ωράριο στη ζωή της, δεν θα βάλει τίποτα. Θα το βάλει πάνω απ' όλα. Θα αφήσει πίσω της ακόμα και εμένα και πολλά πράγματα, γιατί πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με αυτό αν το θέλει. Διαφορετικά, θα το κρατήσει ως χόμπι και να κάνει κάτι άλλο εξίσου δημιουργικό και ωραίο στη ζωή της.